Λοιπόν, το σχολείο είναι το επίσημο ραντεβού που όλοι περιμένουμε. Αφήνουμε τις οικογένειές μας και τις τέσσερις, λέμε μέρες, για κάτι διαφορετικό. Και αυτό νομίζω ότι είναι μέσα στο νόημα του Ινστιτούτου τόσα χρόνια. Το Ινστιτούτο πραγματικά προσπαθεί σε κάθε επίπεδο από το κοινό, τους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς, ειδικευόμενους και κυρίως τους ουρολόγους να τους κρατήσει ενήμερους σε ένα πρακτικό επίπεδο. Δεν είναι συνέδριο, δεν έχουμε τις ερευνητικές εργασίες. Έχουμε τους εκπαιδευτές, τους οποίους τους βάζουμε να διαβάζουν, να τα κάνουν απλά, να έρχονται να μας τα λένε, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε εμείς ή δεν έχουμε τις ειδικές γνώσεις για να κατανοήσουμε τι γίνεται. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα τρία επίπεδα που ξέρετε πολύ καλά εκδηλώσεων εκπαιδευτικών, το σχολείο που είναι όλη η ουρολογία, τα θεματικά μαθήματα και τα ειδικά θέματα. Οι τρεις σταθμοί βασικά, όπως αναπτύχθηκαν, η ανδρολογία, το Andrology Update στην Αγριά φέτος, το κλινικό φροντιστήριο που γίνονται εναλλάξεις. Στην αρχή κάναμε τρία κλινικά φροντιστήρια, τώρα ακολουθούν τρία Andrology και θα επανέλθουν και φυσικά το σχολείο σε αυτή τη διαδρομή του ΙΜΟΠ αυτά τα χρόνια. Και φυσικά όλα αυτά είναι κομμάτια του e-learning, του Euro e-learning που σας προσφέρεται πάντοτε δωρεάν και στις δύσκολες αυτές εποχές που πλέον έχουμε πάνω από 400 ώρες χωρισμένες θεματικά βίντεο, που έχουμε πάνω από 1000 ερωτήσεις γνώσεων, που έχουμε πλέον φτάσει στους 17, άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν 20 εικονικοί ασθενείς που δοκιμάζεστε και μπορείτε να το κάνετε πολλές φορές μέσα από τον υπολογιστή. Βέβαια, έχουμε αποκτήσει τη δύναμη του know-how, την αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα, τη δημιουργικότητα και τον εωτερισμό, τον οποίο δεν το χάνουμε, παρότι μεγαλώνουμε. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν οι φόβοι, η γεωπολιτική αστάθεια που χτυπάει στη χώρα μας, η δυσκολία αντίληψης του ΕΟΦ. Πραγματικά δεν ξέρεις το ξημερώνω όταν κάνεις application. Να σκεφτείτε ότι το budget που ενέκρινε για το σχολείο το τετραήμερο είναι το μισό από ό,τι για το Andrology. Άνευ λόγου. Ποτέ δεν ξέρουμε. Το σχολείο είναι ένα ακριβό πράγμα. Βλέπετε εδώ πέρα 17 άτομα τεχνικοί για να, με 4 κάμερες γράφεται με σκηνοθέτη που αυτή τη στιγμή επιτόπου σκηνοθετεί για να δώσει την εικόνα. Αυτά όλα είναι ακριβά πράγματα. Εμείς ώσπου να πέσουμε θα τα κάνουμε όπως θα ξεκινήσαμε. Γιατί θέλουμε να είναι 4K, HD, σε άριστη ποιότητα και για αυτούς που θα το βλέπουν και το βλέπουμε πόσες φορές μπαίνετε και πόσοι συνάδελφοι από τους 600 ουρολόγους που είναι γεγραμμένοι στο ΙΜΟΠ μπαίνουν και παρακολουθούν θεματικά ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους κάποια από τις ώρες των εκδηλώσεών μας. Η αδυναμία μας στη χρηματοδότηση και βέβαια ότι είμαστε πάρα πολύ λίγοι και θα χαρόμαστε πάρα πολύ αν κάποιοι θα ήθελαν να δουλέψουν για την ιστοσελίδα, για το e-learning, γιατί τα σημεία της κόπωσης είναι εμφανή σε όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και να που φτάσαμε στο 10ο σχολείο και βέβαια ένα σχολείο θέλει 2 μήνες δουλειά από τους εκπαιδευτές. Ξέρουμε ότι έχουμε απαιτήσεις, ξέρουμε ότι ταλαιπωρούνται. Αλλά ξέρουμε όμως ότι αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές από την Τίνο θα πάρω τις διαφάνειες του κυρίου Μητρόπουλου και που τρώει μια εβδομάδα από τις διακοπές του για να ετοιμαστεί κάθε χρόνο, 10 χρόνια τώρα, και συνεχίζουν και οι υπόλοιποι να στέλνουν. Είναι και οι άνθρωποι που τους γνωρίζετε, που και είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά τα 10 χρόνια τα αφιερώνουμε στους 675 μαθητές, κάποιοι έχουν έρθει περισσότερες από μία φορές, 100 είναι. Μένουμε σε αυτό προσιλωμένο το νούμερο, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε, γινόμαστε πολύ. Θα χάσει το σχολείο και τους 88 εκπαιδευτές που αυτά τα 10 χρόνια μας έχουν τιμήσει και συνεχίζουν να μας τιμούν. Το σχολείο βέβαια έχει εξετάσεις. Να θυμηθούμε έτσι για ιστορικούς λόγους αυτούς που έχουν αριστεύσει και τα 2 τελευταία χρόνια. Κάτι κερδίζουν, αυτοί κέρδισαν αγριά, αυτοί πήγαν οι 3 στο ΕΣΟΥΤ. Αλλά είναι και οι άνθρωποι από πίσω
αναφέρομαι στη δεκαετία που έχουν πάρα πολλά συμβάλει. Τα ξέρετε πλέον, τους ξέρετε τους ανθρώπους. Δεν θα μείνω σε αυτό για να μην σας κουράζω. Αλλά επίσης και στην Data Art που παράγει όλο αυτό, την τεχνική υποστήριξη και όλη αυτή την παρουσία εδώ πέρα. Ξεκινάμε με μια ακαδημαϊκή εκδήλωση. Φέτος για τα 10 χρόνια θεωρώ ότι δικαιούται το σχολείο να είναι αφιερωμένη στο σχολείο αυτό καθεαυτό. Θα το συντονίσουν οι δύο σεβαστοί καθηγητές μας, οι οποίοι είναι και από τους αρίστους μαθητές, έτσι, μέσα στην τάξη αυτή τόσα χρόνια. Ο καθηγητής ο Μιχάλης Μελέκος και ο καθηγητής ο Φραγκίσος Σκοφράς. Τους παραδίδω λοιπόν να συντονίσουν τις δύο ομιλίες του πρώτου session. Να ευχαριστήσω και αυτούς που συμπάρισαν στο e-learning πρόγραμμα, γιατί είπαμε το e-learning πρόγραμμα έχουμε χορηγούς και μέσα από αυτό αναπτύσσονται όλες οι δραστηριότητες σχετικές με την εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ εγώ, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Παραδίδω τη σκυτάλη στον κύριο Μελέκο που θα ξεκινήσει. Έτσι λέει ο κύριος Σοφράς, κύριε Μελέκο.